Όσο και αν προσπαθούν τα αστικά επιτελεία να τους ντύσουν με φιλοπεριβαλλοντικό περιτύλιγμα για να τους αποδεχτούν οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι πόροι είναι αντιλαϊκοί φόροι σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος για να εξοφληθούν Ταμείο Ανάκαμψης και πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ξεκοκαλύσουν οι όμιλοι. Η συζήτηση για τους λεγόμενους ίδιους πόρους αποδεικνύει ότι στη λικοσυμμαχία καπιταλιστικών κρατών και μονοπωλίων, τσάμπα γεύμα υπάρχει μόνο για τους μεγάλους ομίλους που Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη χρηματοδοτούν αδρά με αφορμή την πανδημία και με στόχο να θωρακιστεί η κερδοφορία τους σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Οι ίδιοι πόροι είναι κομμάτι του σκληρού λογαριασμού που θα φορτωθούν οι λαοί, ενώ τμήματά τους, όπως οι ψηφιακοί φόροι, ο φόρος άνθρακα, αξιοποιούνται περαιτέρω για πρημοδότηση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στη σφοδρή αντιπαράθεσή τους με τους ανταγωνιστές τους από ΗΠΑ Κίνα, με το κόστος να μετακυλείται ξανά στο λαό. Οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων να βρουν απέναντί τους την οργανωμένη λαϊκή αντίδραση, διεκδικώντας να μην ξαναπληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι, αλλά αυτοί που τη δημιουργούν πάντα, τα μονοπόλια και το κράτος τους.